Πάμε στην αίθουσα Σύνταξη και την Έλλη Κοκάλη για να δούμε περισσότερες λεπτομέρειες. Καθώς όπως όλα δείχνουν, καλησπέρα Έλλη, βρισκόμαστε στην αρχή μόνο των αποκαλύψεων. Το είπαν και οι συνήγοροι της οικογένειας του ανηλικού παιδιού, ότι πιθανότατα να βρεθούμε αντιμέτωποι με απρόβλεπτες προεκτάσεις. Και για να το λένε αυτό, φαντάζομαι ότι κάπου βασίζονται. Θα το δούμε αυτό να εξελίσσεται είτε να επιβεβαιώνεται εφόσον φτάσουμε στην πράξη που όλοι αναμένουν, δηλαδή την εισαγγελική παραγγελία με βάση την οποία θα δοθούν στη δημοσιότητα τα στοιχεία και η φωτογραφία του συγκεκριμένου κατηγορούμενου, ο οποίος χαρακτηρίζεται ως δάσκαλος μουσικής. Όλη τη κατηγορία των βαραίνει είναι με την ειδικότερη αυτή συνθήκη του παιδαγωγού εντός εισαγωγικών, που κάνει ακόμη πιο σκοτεινή, ακόμη πιο βαριά τη δίωξη σε βάρος του, πιο σκοτεινή την κατάσταση και βαριά τη δίωξη σε βάρος του, όπως και την υποχρέωση των αρχών να διευκρινίσουν εάν αυτού του είδους η συμπεριφορά είχε στραφεί και σε βάρος άλλων παιδιών. Και η οικογένεια του 15χρονου, ο οποίος βίωσε όλα αυτά τα οποία προσπαθούμε ακροθυγώς να περιγράψουμε στα ρεπορτάζ, από σεβασμό στο ίδιο το παιδί και την κατάσταση στην οποία βρίσκεται και η οικογένεια αυτή τη στιγμή, η θέληση, η βούληση της οικογένειας είναι, παρά τις δυσκολίες και παρά το φόβο τους που τους προκαλεί αυτή η δημοσιοποίηση, να προστατεύσουν περισσότερα παιδιά από τέτοιες συμπεριφορές, να παροτρύνουν τους γονείς που έχουν οποιαδήποτε ένδειξη για μια ενδεχόμενη αντίστοιχη συμπεριφορά του σε βάρος άλλων παιδιών, να μιλήσουν. Και βεβαίως όλα αυτά να λειτουργήσουν προληπτικά, έτσι ώστε να μην ξανασυναντήσουμε δίπλα μας τέτοιες υποθέσεις, οι οποίες προφανώς και είναι γροθιά στο στομάχι του καθενός. Και είτε έχει ότι παιδιά είναι, είτε όχι. Έτσι. Και νομίζω ότι είναι και πολύ βασικό, επειδή μιλάμε για ένα ανήλικο παιδί, όλοι μας να λειτουργήσουμε προστατευτικά, ούτως ώστε να μην στιγματιστεί. Καλώς ή κακώς είμαστε στην Κρήτη, καλώς ή κακώς όλοι λίγο πολύ γνωριζόμαστε μεταξύ μας. Αυτό το παιδί βρήκε το σθένος και μίλησε. Να το προστατέψουμε. Μίλησε χάρη στην συντονισμένη αυτή προσπάθεια και της οικογένειάς του. Η μητέρα του βρέθηκε αντιμέτωπη με αυτή την αποκάλυψη όταν άνοιξε το κινητό τηλέφωνο του παιδιού, είδε αυτό το οπτικό υλικό και άνοιξε μία κουβέντα μαζί του. Το παιδί, ξεσπώντας σε κλάματα, άρχισε να περιγράφει ακροθυγώς και το ίδιο τι ακριβώς συνέβαινε και στη συνέχεια, αφού κατέφυγαν στην αστυνομία, παρουσία παιδοψυχολόγου και εξειδικευμένου προσωπικού της Διεύθυνσης Ανηλίκων, του Τμήματος Ανηλίκων, το παιδί σε 4 επανειλημμένες καταθέσεις περιέγραψε ό,τι ακριβώς έχει μεσολαβήσει, ότι φαίνεται ότι έχει συμβεί, θεωρείται ότι οι καταθέσεις του είναι βάσιμες, δεν έχει πέσει σε αντιφάσεις, γιατί γίνονται επαναλαμβανόμενες καταθέσεις σε τέτοιες περιπτώσεις, έτσι ώστε και οι αρχές και οι ειδικοί οι παιδοψυχολόγοι να είναι σίγουροι για όσα περιγράφει κάποιο άτομο. Η ίδια η μητέρα μιλά για ένα ανθρωπόμορφο τέρας και αυτό που θέλει είναι να υπάρξει μια παραδειγματική τιμωρία στη συγκεκριμένη περίπτωση. Έχει ζητήσει και τη δημοσιοποίηση των στοιχείων του οικογένεια. Ακριβώς. Είναι κάτι που βρίσκεται στη διακριτική ευχέρεια της δικαιοσύνης αυτή τη στιγμή, με τη μορφή διάταξης να υπάρξει αυτή η εξέλιξη, κάτι που θεωρείται αναμενόμενο, επειδή μιλάμε εντός εισαγωγικών για παιδαγωγό. Σε τέτοιες περιπτώσεις έχουμε πάντα αντίστοιχες αποφάσεις από τη δικαιοσύνη. Βεβαίως αυτό που προέχει για την οικογένεια είναι η προστασία του παιδιού. Το είπαμε και το περιγράψαμε. Από εκεί και πέρα η δικαιοσύνη προσπαθεί να φωτίσει όλες τις πτυχές αυτής της υπόθεσης. Φαίνεται να είναι πολλές. Έχουμε την εμπλοκή του ενός προσώπου που γνωρίζουμε αυτή τη στιγμή με συγκεκριμένα δεδομένα του γιατρού, ο οποίος αναμένεται και ο ίδιος να δώσει εξηγήσεις στις ανακριτικές αρχές. Προανακριτικά κατέθεσε.
η συμμετοχή του με βάση τα όσα έχει πει το παιδί στη συγκεκριμένη υπόθεση είναι ότι πρόκειται για ένα από τα τουλάχιστον τρία πρόσωπα συγκεκριμένα με τα οποία τον εκβίασε, τον κατήφθηνε να συναντηθεί ο ανήλικος με τα συγκεκριμένα πρόσωπα. Το παιδί τον αναγνώρισε στη διάρκεια συγκεκριμένης διαδικασίας αναγνώρισης που ακολούθησαν οι αστυνομικοί επιδεικνύοντάς του φωτογραφίες. Για τα άλλα δύο πρόσωπα τα οποία έχει περιγράψει δεν είδε κάτι που να του, που να, του κινήσει την... να το κάνει να ανταποκριθεί, να δείξει ότι πρόκειται όντως για κάποιο πρόσωπο από αυτά που του επέδειξαν, επειδή οι αστυνομικοί έχουν ερευνήσει, έχουν μελετήσει και τον περίγυρο του 66χρονου αναζητώντας απαντήσεις, αν δηλαδή είχε κάποια διασύνδεση με τα πρόσωπα τα οποία φαίνεται να έχουν διαμοιραστεί αυτό το υλικό παιδικής πορνογραφίας, είτε να έχουν συναντηθεί με το παιδί. Να σας πω 29 πάντως είναι φοβερό, άτομα, ναι, 29 εκεί άτομα, θα πήγαινα, Έλλη. Ακριβώς, είναι εντυπωσιακός ο αριθμός των ανθρώπων που εμπλέκονται είτε με άμεσο είτε με έμεσο τρόπο και αυτό είναι τρομακτικό αν δούμε τη συνολική εικόνα. Θέλω λίγο πριν πάμε σε αυτό, επειδή έκανες αναφορά στην περίπτωση του γιατρού και υπάρχουν συγκεκριμένες πληροφορίες, να ξεκαθαρίσουμε λίγο το τοπίο. Διότι και χθες λέγαμε ότι η διοίκηση του νοσοκομείου ήταν ενήμερη και τον έθεσε σε αργία, τουλάχιστον με βάση τις δικές μας πληροφορίες, έστω δεν και ατύπως. Δεν ανοίγουν τα χαρτιά τους επισήμως οι αρχές, οι υγειονομικές αρχές. Ωστόσο φαίνεται ότι από την πρώτη στιγμή που η αστυνομία αντιλήφθηκε την εμπλοκή ενός γιατρού σε ένα τέτοιο περιστατικό, την εμπλοκή του σε βαθμό που θα συνεπάγεται και την υπόλοιπη ποινική διαδικασία που θα ακολουθήσει, προφανώς και ενημέρωσαν την προϊστάμενη αρχή του, προφανώς υπάρχει ενημέρωση προς την πλευρά της διοίκησης του νοσηλευτικού ιδρύματος στο οποίο επιρετούσε. Βεβαίως, σε καμία περίπτωση, όταν κάποιος προϊστάμενος διοικητικός γνωρίζει ότι υπάρχει ένας τέτοιος έλεγχος, δεν μπορεί να επιτρέψει ένα άτομο υπό τέτοιες κατηγορίες που έχει σε βάρος του να εργαστεί. Οπότε, είτε ατύπως ζητήθηκε να μην παρουσιαστεί για να εργαστεί, είτε όντως έχει κινηθεί η διαδικασία η συγκεκριμένη που προβλέπεται, η πειθαρχική. Βεβαίως θα πάρει την επίσημη μορφή της όταν πλέον θα έχουμε γραπτός συγκεκριμένη ποινική δίωξη σε βάρος του και βεβαίως απόφαση της δικαιοσύνης για το τι ακριβώς οφείλει να ερευνηθεί και ποια είναι η συμμετοχή του στη συγκεκριμένη υπόθεση. Λοιπόν, και να επιστρέψουμε σε αυτό που έλεγες νωρίτερα. Έχουμε λοιπόν το βασικό πρωταγωνιστή που είναι ο 66χρονος. Έχουμε μία ταυτοποίηση που αφορά στο πρόσωπο του γιατρού. Εκκρεμούν ακόμα δύο, είναι και 29 άτομα τα οποία θα ταυτοποιηθούν, θα ερευνηθούν. Θα ερευνηθούν τα ψηφιακά αποτυπώματα που έχουν αφήσει. Είναι οι δυνατότητες τέτοιες από τη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος και τις αρμόδιες αρχές να μπορέσουν οπουδήποτε και αν βρίσκονται, ακόμη και αν έχει αφαιρεθεί υλικό από τα μέσα που χρησιμοποίησαν, είτε κινητά είτε υπολογιστές, για να έχουν επικοινωνία, να αντλήσουν υλικό από τις τρεις σελίδες στο Instagram που είχε δημιουργήσει ο 66χρονος, είτε από την πλατφόρμα γνωριμιών, όχι γνωριμιών έτσι όπως θα μπορούσε να φανταστεί κανείς, εντός εισαγωγικών γνωριμιών, θα μπορέσουν οι αρχές με αργά αλλά σταθερά βήματα να φτάσουν στην ταυτοποίηση των συγκεκριμένων προσώπων. Όντως είναι εντυπωσιακό, 29 άτομα και μιλάμε για ένα σύντομο χρονικό διάστημα. Η δράση του 66χρονου, έτσι όπως έχουν αντιληφθεί οι αστυνομικοί, κλιμακώθηκε. Είχαμε την προσέγγιση του παιδιού, είχαμε το στάδιο κατά το οποίο του ασκούσε πιέσεις και προσπαθούσε να αποκτήσει σύνδεση μαζί του. Περάσαμε στο στάδιο της σεξουαλικής του κακοποίησης και των βιασμών και το τελευταίο διάστημα είχαμε ακριβώς την συμπεριφορά εκείνη η οποία οδήγησε και στην άσκηση ποινικής δίωξης για μαστροπία κατ' εξακολούθηση με τη χρήση των ηλεκτρονικών μέσων. Υπάρχουν στη λίστα των διώξεων που έχουν ασκηθεί σε βάρος του πάρα πολλές κατηγορίες που υποδεικνύουν το τι ακριβώς έχει συμβεί. Μάλιστα, ο ίδιος πάντως
Ο δικηγόρος που τον εκπροσωπεί, ο κύριος Βέρας, είπε ότι ο πελάτης του αρνείται τα πάντα, ότι πρόκειται για πλεκτάνη και ότι δεν γνωρίζει. Μεταφέρει την άποψή του και τα πρώτα λόγια που αντάλλαξαν. Ο ίδιος αρνείται ότι έχει υποπέσει σε αυτά τα αδικήματα. Mm-hmm. Λέει ότι δεν γνωρίζει καν το παιδί και ότι δεν συνδέεται με κανένα ηλεκτρονικό τρόπο με το παιδί. Να σας πω μια λεπτομέρεια που οι αρχές γνωρίζουν. Πιθανώς ο ισχυρισμός αυτός προβάλλεται με βάση το γεγονός ότι ο 66χρονος, σύμφωνα με όσα έχει πει το 15χρονο παιδί, το οποίο υπέδειξε στους αστυνομικούς και τα σημεία στα οποία τον πήγαινε ο 66χρονος, mm-hmm. Χρησιμοποιούσε το κινητό τηλέφωνο του παιδιού για να αναρτήσει το υλικό στις συγκεκριμένες σελίδες, οπότε θεωρητικά ποντάρει στο γεγονός ότι δεν έχει χρησιμοποιήσει δικό του προσωπικό κινητό στο να διαμοιραστεί αυτό το υλικό και μάλιστα. Υπάρχει αυτός ο ισχυρισμός αυτή τη στιγμή. Ωστόσο, οι αρχές εξετάζουν τα πάντα και το κινητό τηλέφωνο του παιδιού και όλες τις διασυνδέσεις του. Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Έλλη, για τις λεπτομέρειες.